Δηλαδή, ψάχνουμε αυτή τη στιγμή να βρούμε δουλειά, δεν ξέρεις αν θα βρεις δουλειά. Άρα, δεν μιλάμε τώρα για 40 χρόνια. Μιλάμε ότι θα φτάσεις στα βαθιά γεράματα, αν τα καταφέρεις, και δεν θα έχεις ούτε στοιχειώδη δικαίωμα, ας πούμε, στην πρόνοια. Δηλαδή, ακόμη και στις παροχές υγείας, γιατί δεν είναι μόνο η ασφάλεια, γιατί δεν είναι μόνο η σύνταξη. Ξεκινώντας από τα 28 χρόνια στην ουσία, γιατί δούλευα μαύρα να βάζω ένσημα, γύρω στα 70, αν θα πάει καλά το πράγμα μέχρι εκεί. Και, ναι, γύρω στα 70, αφαιρώντας και από νέο κόσμο. Δουλειά. Και πρέπει ο κόσμος να παλέψει, πρέπει να τα αφήσει. Είσαι σε μια μηχανή του κύμα. Πας για μηχανή του κύμα, πας για να γίνεις κύμας. Καταργούν το επικουρικό, καταργούν το ΕΚΑΣ, αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια. Ποιος θα προλάβει να πάρει σύνταξη με αυτή την ανεργία? Οι συνταξιούχοι την τελευταία τους κουβέντα δεν την έχουν πει ακόμα. Αυτή τη στιγμή, με αυτή την ανεργία, με την απασχόληση και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, κανένας μα κανένας δεν θα έχει τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη στα 62. Οι νέοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν μετά από 30 και 40 χρόνια αν θα πάρουν σύνταξη και αν θα πάρουν, πώς θα πάρουν. Ο κύριος Κατρούγκαλος δεν τόλμησε ο ίδιος να ανακοινώσει αποφάσεις και μέσω της Επιτροπής προσπάθησε να υποδείξει λύσεις και προτάσεις. Είναι ο ηθικός αυτουργός των απειλών και της προσπάθειας εκβιασμού των μελών της Επιτροπής και ιδιαίτερα της Προέδρου, η οποία τις προηγούμενες μέρες έλαβε ένα φάκελο με σφαίρα. Είναι εμπεγμός, είναι εξευτελισμός μιας κατηγορίας συμπολιτών μας που ομολογουμένως είναι η πιο αδύναμη. Είναι αδιανόητο άλλα να λες ένα μήνα πριν και άλλα να εμφανίζεις. Ας προσέχουν. Ας προσέχουν πρώτα απ' όλα αυτοί που κυβερνούν. Όταν λένε κουβέντες μεγάλες, όταν με ακτιβισμό πολιτεύονται, πόσο δύσκολο είναι όταν έρθουν πλέον στο πεδίο της εφαρμογής να κληθούν με σοβαρότητα να λειτουργήσουν. Και φυσικά και οι ψηφοφόροι που εμπιστεύτηκαν για άλλη μια φορά ένα ωραίο, καλά περιτυλιγμένο ψέμα. Κάθε νέος άνθρωπος αυτή τη στιγμή αναρωτιέται αν θα πάρει ασφάλιση. Γιατί η όρια εργασία είναι συγκεκριμένη. Απασχόληση, χαμηλά μεροκάματα, χαμηλά συντάξιμα. Έχει προγραμματιστεί η πανελλαδική πανεργατική απεργία για τις 12 του Νοέμβρη.